Α πείτε το και έχετε έναν πίνακα υποψήφιο Β. Αν πάρετε το Α, απόλυτη τιμή του Α-Β, εάν αυτό είναι όλα τα στοιχεία του 0, σημαίνει ότι έχετε πλήρη ταύτιση, 100% ταύτιση. Ωραία. Δεν θα έχετε ποτέ στην πράξη. Αλλά όσο πιο υψηλή ταύτιση έχω, τόσο πιο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη έχω ουσιαστικά ότι είμαι κοντά. Αν δεν έχω 100%, όχι αν έχω 100%, θα μπορούσα να μην είμαι ακριβώς πάνω στη σωστή περιοχή όπως θα μου ξέρετε. Άρα είναι κάτι, αλλά δεν είναι το παν ουσιαστικά. Αυτό ήταν η πρώτη ιδέα, η οποία δεν δούλεψε πολύ καλά. Πες το. Άμα στρίψω απλά το κεφάλι μου, καταλάβεις με τεχνολογία. Προφανώς, εάν κάνω αυτό το πράγμα, το αντίστοιχο παραλληλόγραμμο θα πρέπει να γυρίσει έτσι και να συρρυκνωθεί. Άρα το χ ψι θα αλλάξει λίγο, το θ μπορεί να μην αλλάξει καθόλου, θα αλλάξει σίγουρα το H και το W. Ουσιαστικά αυτές οι πέντε παράμετροι δίνουν τη δυνατότητα για όλες τις κινήσεις που έχουν στο κεφάλι. Το πρόβλημα έρχεται αλλού, παιδιά. Το πρόβλημα έρχεται από το γεγονός ότι είμαστε τρισδιάστατοι. Και αυτό είναι διάστατο. Άρα πρακτικά παίρνω προβολές κάθε φορά που τι συμβαίνει. Και υπάρχουν περισσότερες από μία τρισδιάστατες θέσεις που έχουν, αν όχι την ίδια, σχεδόν την ίδια συμπεριφορά επί της προβολής εκεί πάνω. Και αυτό καθιστά πρόβλημα, όπως θα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, αυτό που σας παρουσίασα ήταν το simple condensation. Δεν ήταν κάτι καινούργιο, δεν είναι φίβρα τίποτα εδώ. Δεν δουλέψαμε κάτι καινούργιο, το πήραμε, το εφαρμόσαμε. Failed to consistently monitor the intended ROI in facial thermal videos. Όταν λέω τη λέξη ROI από εδώ και μπρος, είναι τα αρχικά των λέξεων region of interest. Η περιοχή που με ενδιαφέρει. Δεν δούλεψε λοιπόν καλά. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση. Αυτό μας οδήγησε στο να βρούμε έναν τρόπο να ψάχνουμε τον χώρο γύρω μας, τον πενταδιάστατο αυτόν χώρο, πιο αποτελεσματικά. Δηλαδή το να πάω απλώς στα τυφλά σε πέντε διαστάσεις, θα χαθώ πολύ γρήγορα. Έτσι. Είναι αυτό που λέμε, είναι έτσι και το Kirchhoff Dimensionality. Όσο ανεβαίνει για να δουλέψουν, αποτελεσματικά αυτοί οι αλγόριθμοι, απαιτούν όσο θα μεγαλώνει η διάσταση του προβλήματος που έχετε, να αυξάνει πολύ περισσότερο ο αριθμός των δειγμάτων που έχετε. Απ' την άλλη πλευρά όμως, εγώ θέλω κάτι το οποίο δουλεύει σε πραγματικό χρόνο. Άρα δεν μπορώ να έχω τεράστια δείγματα. Λοιπόν, αυτό μας βοήθησε το πρόβλημα να εισάγουμε αυτό που είναι γνωστό ως tandem tracking. Έτσι, αυτό που ορίσαμε μάλλον ως tandem tracking. Τι είναι το tandem tracking. Έχει κάνει κανένας ποτέ από εσάς αλεξίπτωτο. Όχι, εγώ δεν έχω κάνει έτσι. Έχετε κάνει. Σε μια ώρα που άσχημα. Όχι, εντάξει, ούτε έχω κάνει έτσι. Λοιπόν, αν πας να πηδήξεις για πρώτη φορά από το αεροπλάνο, δεν θα σου δώσουν ένα αλεξίπτωτο που σπουδαίνει πίδα και κάποια στιγμή τράβα αυτό και θα είναι μια χαρά. Αυτό το οποίο θα κάνουν είναι θα πάρουν έναν τύπο ο οποίος είναι το επάγγελμά του αυτό, θα σε δέσουν πάνω του, θα σε πιάσουν πάνω του, και θα πηδήξει αυτός από το αεροπλάνο και θα τραβήξει αυτός για να ανοίξει το αλεξίπτωτο. Άρα εσύ έχεις απλά να ευχαριστηθείς την έκρηξη αδρεναλίνης, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά θα ήμουν πιο αγχωμένος αν έπρεπε να περιμένω κάποιον άλλο να τραβήξει στο μοχλό του αλεξίπτωτο. Αλλά λέμε, έτσι. Θεωρητικά είναι η δουλειά του, άρα είναι καλύτερο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, όταν θέλεις να κάνεις τράξη μια μικρή περιοχή, αυτή η περιοχή μπορεί εύκολα να χαθεί. Παράδειγμα, εάν εγώ πιάσω το αριστερό μου μάτι και θέλω να καταγράψω τι συμβαίνει εδώ, το region of interest είναι δηλαδή το αριστερό μου μάτι, επειδή ως άνθρωποι είμαστε σχεδόν συμμετρικοί, δεν αποκλείεται κάποια στιγμή ο tracker να μπερδευτεί και να πάει στο άλλο μάτι και να αρχίσει να παίρνει πληροφορία από εδώ. Θα μου πείτε, μα σε πειράζει αυτό? Ναι, θα μπορούσε να με πειράσει σε κάποιες από τις εφαρμογές. Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνουμε είναι ότι μερικές φορές ο tracker
βρίσκει αρκετά ομοιογενείς περιοχές στο πρόσωπο και είναι εύκολο να χαθεί. Αυτό θέλω να το αποτρέψω. Εντάξει. Εάν κάποιος σας ζητήσει να κάνετε tracking με το μάτι και σας δείξει το παράδειγμα με τα φύλλα και σας δείξω τα φύλλα και σας πω θέλω να κρατήσεις τα μάτια σου καρφωμένα πάνω στο φύλλο, είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να το χάσετε. Αν όμως πάρω ένα τέτοιο φύλλο και αρχίσω να το κοινώ σε ένα λευκό background, δεν θα το χάσετε ποτέ. Εντάξει. Θέλω λοιπόν εγώ κάποια υποστήριξη για τον μικρότερο tracker από έναν μεγαλύτερο tracker, ο οποίος δεν χάνεται ποτέ. Δεν μπορεί να χάσει. Εντάξει. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Αυτό είναι το αρχικό θερμαλίματς. Ζωγραφίζω έναν πολύ μεγάλο tracker, ο οποίος πιάνει μεγάλο κομμάτι του προσώπου και ειδικά ολόκληρη τη μύτη. Η μύτη είναι μια περιοχή μέσα στο πρόσωπο που δεν χάνεται με τίποτα. Εντάξει. Είναι πολύ δύσκολο να πιάσει. Η θερμική της υπογραφή είναι πολύ διαφορετική από οτιδήποτε άλλο συμβαίνει γύρω στο πρόσωπο. Άρα είναι πολύ εύκολο να πας ώρα και στιγμή σε ένα θερμικό ή μέσα στα ξέρεις που είναι η μύτη. Έτσι. Βάζω λοιπόν έναν μεγάλο tracker μέσα και βάζω έναν μικρότερο tracker να πιάσει την περιοχή των ματιών που με ενδιαφέρει. Τι πετυχαίνω λοιπόν εδώ με αυτόν τον τρόπο. Ξέροντας την σχετική θέση του προσώπου με τα μάτια, εάν σε μεταγενέστερη φάση ξέρω ότι το πρόσωπό μου βρίσκεται έτσι, αποκλείεται η περιοχή των ματιών μου να βρίσκεται έτσι. Σωστά. Τι μπορώ λοιπόν εγώ να κάνω. Αφού ο μεγάλος tracker έχει μια πολύ καλή εικόνα του πού περίπου θα είναι η περιοχή των ματιών, να μου υποδεικνύει δείγματα από την prior κατανομή τα οποία δεν είχα επιλέξει εγώ τυχαία. Έχω λοιπόν superior performance through intelligence. Πάμε να το δούμε αυτό τώρα με το παλιό μας σχήμα. Με αυτό το παλιό μας σχήμα, έτσι το εξηγήσαμε προηγουμένως. Παίρνω από την ποστήριο, παίρνω από την ποστήριο της χρονικής στιγμής στάθμη 1, δημιουργώ την prior, σταθμίζω σε σχέση με, με το template match που έχω, έτσι, και παίρνω αυτά εδώ τα value. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει ένα standard tracker. Ένα standard tracker μπορεί να κάνει το εξής, να πει, κοίταξε να δεις, ξοδεύεις μερικά δείγματα που δεν σου δίνουν πληροφορία. Αυτά εδώ το δείγμα, ας πούμε, έχει πολύ μικρή πιθανότητα. Αυτό εδώ το δείγμα έχει πολύ μικρή πιθανότητα. Πάρε ένα ποσοστό αυτών των δειγμάτων και ρίξ' το εκεί που νομίζω ότι είναι τα μάτια. Και ξέρεις κάτι, εγώ γνωρίζοντας ότι το πρόσωπο είναι εδώ, πάω στοίχημα ότι τα μάτια είναι εδώ. Άρα, μου υποδεικνύει σε ποια περιοχή να κάνω sample. Δημιουργώ λοιπόν αυτά τα καινούργια δείγματα, τα οποία ο του θαύματος έτσι, επισκέφτονται το mode το οποίο είχα αφήσει χωρίς επίσκεψη προηγουμένως. Έτσι. Και καταφέρνω λοιπόν να εντοπίσω πού βρίσκομαι ακριβώς. Εδώ είναι η απόδειξη ότι ο tandem tracker κάνει καλύτερη δουλειά από τον απλό tracker. Ο κόκκινος είναι ένας απλός tracker. Πέρασα μερικά frames, έτσι δεν ξέρω πόσα, μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες frames και κάποια στιγμή χάθηκε. Ήρθε εδώ πάνω. Σύμφωνο. Τι template match έχει ο κόκκινος tracker. Αυτό είναι το 100% του template match. Έχει κοντά ίσως και να ξεπερνάει το 90%. Δηλαδή η θερμική υπογραφή αυτής εδώ της περιοχής είναι 90% σε συμφωνία με την αρχική περιοχή την οποία κατάγραφα εδώ στα μάτια. Ωραία. Τι κάνει ο tandem tracker. Είναι στη σωστή περιοχή. Τι έχω φτιάξει εδώ με αυτό το σχήμα για να το καταλάβω. Παίρνω τα δύο κέντρα, θυμηθείτε είναι τα χι-ψι αυτά τα δύο. Ωραία. Και ζωγραφίζω το ευθύγραμμο τμήμα χι-ψι. Κρατάω όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους σταθερές και βρίσκω όλα τα templates. Βάζω έναν tracker να τρέξει από το α μέχρι το β και βλέπω τι match έχω σε σχέση με το αρχικό μου template. Τι θα παρατηρήσετε. Παρατηρείτε ότι ο αρχικός tracker έχει εγκλωβιστεί σε ένα local maximum και έχει χάσει το global maximum. Ο tandem tracker από την άλλη πλευρά, επειδή έχει πληροφορία για το που θα μπορούσε να είναι τα μάτια, οδηγεί τη δειγματοληψία σε μια συγκεκριμένη περιοχή, την επισκέπτεται και άρα βρίσκει το image. Ωραία. Τώρα να πάρω ανάσα και να δείτε το πρώτο βίντεο με τον tandem tracker.
Το κόκκινο είναι ο Panther Tracker, όπως ξαφνικά εμφανίστηκε κάποιος. Το ξαναβρήκε. Εντάξει. Αυτά είναι πραγματικά δεδομένα από άτομα που δεν ξέρουν ότι στραβάμε τη θεμική κάμερα. Δεν τα πάμε και πολύ καλά εδώ, έχει κύψει πολύ μπροστά. Ξαφνικά έφυγε από την οθόνη. Έτσι, ο Tracker δεν μπορεί να φύγει από την οθόνη. Πρέπει να βρει κάποιον κάπου να πάει και να κολλήσει. Εντοπίζει όμως γρήγορα την περιοχή. Γιατί ο μεγάλος Tracker δεν χάνεται εύκολα. Ξανά καινούργιο κλούζο. Ξανά στραβώς. Ωραία. Όμορφα. Αρκετά καλά λοιπόν όσα προέβησα. Θα παρατηρήσατε ότι δεν ήταν και άριστο. Ήταν πολύ καλό, αλλά δεν ήταν άριστο. Που είχαμε πρόβλημα όταν υπήρχε out of plane rotation. Όταν δηλαδή κάνω τέτοιου είδους κινήσεις. Γιατί? Γιατί εκεί ουσιαστικά χάνεται η μισή από την περιοχή την οποία καταγράφει. Και όσο και να προσπαθείς να βρεις το template match, προσπαθεί να βρει κάτι άλλο για να το ταιριάξει μέσα στο image. Γι' αυτό δεν δουλεύει απαραίτητα. Επομένως, το tandem tracking έσωσε τη μέρα, έτσι, την πρώτη μέρα που το χρησιμοποιήσαμε, αλλά αποφασίσαμε ότι δεν κάνει τη δουλειά, έτσι, δεν μπορεί να προχωρήσει. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, ξανάρχουμε στο πρόγραμμα του αλεξίπτωτο. Ο φόβος μου θα ήταν μήπως δεν ανοίξει το αλεξίπτωτο, έτσι, του ενός τύπου που έχω. Και σκέφτομαι, μήπως, εάν δεν ήταν μόνο ένας, αλλά ήμασταν μια ομάδα και θα μπορούσαμε να σωθούμε εάν άνοιγε το αλεξίπτωτο τουλάχιστον ενός. Τι θα λέγατε λοιπόν, εάν εκτός από τον έναν tracker είχα πολύ περισσότερους trackers, είχα ένα network από trackers, θα είχα αρκετούς για να μπορέσω να καταγράψω πολλές διαφορετικές περιοχές και μάλιστα να τους βάλω να συνεργαστούν και να δίνει πληροφορία ο ένας στον άλλο. Ωραία. Αυτό λοιπόν μας οδήγησε στο να απλώσουμε περισσότερο το redundancy που είχαμε και να φτιάξουμε αυτό που αποκαλούμε network grid. Ουσιαστικά λοιπόν τώρα δεν έχω ένα tracker, εδώ παρουσιάζω μία εκδοχή 3x3. Πόσους μπορώ να έχω, όσους θέλω, 10x10. Προφανώς από ένα νούμερο και πάνω δεν έχει νόημα. Και δεν έχει νόημα όχι μόνο γιατί υπολογιστικά θα είναι πολύ ακριβό, αλλά γιατί θα αρχίσω να περιορίζω πάρα πολύ την περιοχή που καταγράφω, άρα θα είναι πολύ ομοιόμορφη, άρα θα είναι πολύ εύκολο να χαθεί. Άρα είναι ένα παιχνίδι. Δηλαδή, από τη μία προσπαθώ να αυξήσω τον αριθμό των trackers, αλλά από την άλλη πλευρά προσπαθώ να διατηρήσω και τα χαρακτηριστικά του καθενός. Μια ιδέα μελλοντική θα ήταν να βάλεις έναν tracker στο αριστερό μάτι, έναν tracker στο δεξί μάτι, έναν tracker στη μύτη. Δηλαδή να αναγνωρίσεις συγκεκριμένες περιοχές μόνο και να κάνεις tracking πάνω σε αυτό. Αυτό πρέπει να είναι ανάλογα της εφαρμογής που δηλαδή. Εδώ μιλάμε μόνο για πρόσωπο. Για πρόσωπο. Έτσι, μιλάμε μόνο για πρόσωπο. Προφανώς και έχει να κάνει με αυτό, βεβαίως. Λοιπόν, να τι θα συμβεί αν το άτομο αρχίσει να στρέφει την προσοχή, το βλέμμα του μάλλον μακριά από την κάμερα. Αυτοί εδώ είναι οι διαφορετικοί trackers. Στο τέλος της ημέρας θα πρέπει κάποιος να απαντήσει το ερώτημα, ωραία, και πού είμαστε, πού είναι ο στόχος. Σε αυτό το σημείο έρχεται να λύσει το πρόβλημα το game theory. Πρακτικά, στην λογική των παιχνίων, έτσι, απέγνια, στο game theory, υπάρχουν δύο μεγάλες προσεγγίσεις, δύο διαφορετικές προσεγγίσεις σε προβλήματα. Η μία αφορά παιχνίδια που είναι ανταγωνιστικά, δηλαδή μάχονται οι παίκτες μεταξύ τους και σε ακραίες περιπτώσεις ο θάνατός σου η ζωή μου, ό,τι χάνεις εσύ το κερδίζω εγώ. Υπάρχουν όμως και άλλου είδους παίχνια που είναι παίχνια συνεργασίας, τα collisional games, όπου πρακτικά εκεί μας συμφέρει ως παίκτες να συνεργαστούμε για να κερδίσουμε κάποιο μεγαλύτερο στόχο. Τώρα,
το conditional game theory θα χρησιμοποιηθεί ουσιαστικά για να βρει ποιοι από αυτούς τους tracker κάνουν τη σωστή δουλειά και μπορούν